Νομίζω ότι σήμερα έχουμε το επίσημο αίτημα της Ελλάδας, είναι το ουσιαστικό νέο επίσημο αίτημα της Ελλάδας στον ESM με επιστολή του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Είναι ένα αίτημα για δάνειο βοήθειας τριών ετών, με διάρκεια τριών ετών, θα καλύψει τις ανάγκες μας για τρία χρόνια. Τριετές πρόγραμμα λοιπόν, και η Ελλάδα δεσμεύεται να φέρει άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή μέτρα που έχουν να κάνουν με τα φορολογικά και μέτρα που έχουν να κάνουν με το συνταξιοδοτικό, με τις συνταξιοδοτήσεις. Την ίδια ώρα έχουμε δήλωση του Αλέξη Τσίπρα με ουσιαστικό πολιτικό νόημα, καθώς δείχνει την κατεύθυνση πια στην οποία κινείται η Αθήνα. Υποστήριξη σε αυτή την ιστορική ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο, στην οποία είχε και αποδοκιμασίες και χειροκροτήματα, τον υποδέχτηκαν με διαφορετικά συναισθήματα και αντιδράσεις πολιτικοί από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Υποστήριξε πολύ καθαρά ότι έχει εντολή λύσης και όχι εντολή ρήξης, έχει εντολή συμφωνίας. Αυτό ήταν άλλωστε και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, ήταν μια ισχυρή πολιτική εντολή για να λύσει εντός του ευρώ και εντός της Ευρωζώνης. Ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει ρήξη και έτσι έστειλε μήνυμα και στους Ευρωπαίους που τον ακούσαν από το Στρασβούργο, αλλά αν θέλετε και στους Έλληνες αρχηγούς, πολιτικούς αρχηγούς στην Αθήνα, οι οποίοι υποψιάζονται, το δηλώνουν ή δεν το δηλώνουν, υποψιάζονται όμως ότι ενδεχομένως η κυβέρνηση να επιχειρεί να οδηγήσει τη χώρα εκτός ευρώ έχοντας ένα κρυφό σχέδιο. Όλα αυτά ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να τα απορρίψει. Την ίδια ώρα ήθελε να η Ελλάδα μεταφέρει την ανάγκη για ουσιαστική, για άμεση χρηματοδότηση, ζητά το φιλί της ζωής ουσιαστικά στη ρευστότητα, καθώς οι τράπεζες είναι στο παραένα, αντέχουν μόνο λίγες ημέρες ακόμα με ρευστό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, που κάνει αυτή την ειδική αναφορά στο επίγον του αιτήματος της ελληνικής δημοκρατίας προς τον ESM, παρέμεινε σήμερα στις Βρυξέλλες και είχε επαφές με Ευρωπαίους ομολόγους του, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος ώστε να τύχει της καλύτερης δυνατής υποδοχής η ελληνική πρόταση, που την Πέμπτη θα πρέπει να έχει φτάσει εδώ σε όλες τις λεπτομέρειες. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο για να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με τις εξελίξεις στο ελληνικό ζήτημα, στο εθνικό ζήτημα. Πρέπει να παρακολουθήσουμε το διάλογο που είχε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και αύριο θα καταθέσουμε αναλυτικά τις προτάσεις μας με αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε σε έναν, όπως τον έχουμε χαρακτηρίσει, έντιμο συμβιβασμό. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι οι αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις από τη μια πλευρά, από την άλλη, σαφείς δεσμεύσεις για επαρκή χρηματοδότηση αλλά και για την αναγκαία απομείωση του χρέους, προκειμένου να έχουμε μια βιώσιμη λύση και μια οριστική έξοδο από αυτή την κρίση. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η προσπάθειά μας και πιστεύω ότι σε αυτή την προσπάθεια έχουμε την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού με το μέρος μας. Και είμαι στη διάθεσή σου για διαρκή ενημέρωση, αντιλαμβάνομαι πλήρως την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση, αλλά νομίζω ότι η συνεννόηση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις και φυσικά στο ανώτατο πολιτιακό επίπεδο είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Κύριε Πρόεδρε, στην κρίσιμη στιγμή με μέρα υπάρχουν ορισμένα γεγονότα που έχουν βαρύνουσα σημασία. Το πρώτο είναι το ξεκαθάρισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το λίπνο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Δεν μας επιτρέπει να ακούσουμε την ολοκλήρωση της παρέμβασης, της τοποθέτησης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Πάμε να δούμε τώρα τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κάθε πράξη που μας βγάζει από την Ευρωζώνη εσωδυναμεί με προδοσία, υποστήριξαν ο Σταύρος Θεοδωράκης αλλά και η Φόφη Γεννημάτα. Για προδοσία κάνει λόγο ο Σταύρος Θεοδωράκης, επιρρύπτοντας την ευθύνη στην κυβέρνηση εάν η χώρα οδηγηθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους Έλληνες, το να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το να φύγουμε από την Ευρώπη, είναι πράξη προδοσίας. Πρέπει να μείνουμε στην Ευρώπη και πρέπει να παλέψουμε μέσα στην Ευρώπη. Τίποτα δεν είναι ιδανικό στην Ευρώπη και τίποτα δεν θα μας χαριστεί. Και δεν θα γυρίσουμε σε προγράμματα λιτότητας. Άλλο αυτό, άλλο ο μεγάλος κοινός αγώνας για μια συμφωνία που θα δίνει κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομική ανάπτυξη, και άλλο να λιποταχτήσουμε αυτή την ώρα και να φύγουμε και να γίνουμε μια περιθωριακή χώρα των Βαλκανίων. Αυτό για όλους μας είναι κάτι που δεν θα το δεχτούμε και βέβαια είναι προδοσία. Σκληρή γλώσσα και από το Πασόκ, με τη Φόφη Γεννηματά να λέει ότι δεν δίνει λευκή επιταγή στον Πρωθυπουργό και να μιλά για προδοσία σε περίπτωση Brexit. Το Πασόκ
δεν έχει δώσει λευκή επιταγή στον κύριο Τσίπρα, στην κυβέρνησή του και σε κανέναν άλλον για επιλογές, πρωτοβουλίες, παραλήψεις και παιχνίδια σε βάρος της Ελλάδας και των Ελλήνων. Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να γίνει άλοθη σε σκοτεινά, διπλά σχέδια και σκοπιμότητες ή κρυφές ατζέντες. Ήταν και είναι απέναντι στους ρυψάσπιδες, στους τυχοδιώκτες, στους ψεύτοπατριώτες. Γιατί οι πράξεις τους ισοδυναμούν με προδοσία. Ο λαός να μην επιλέξει τη θηλιά, δηλώνει ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ο λαός μας βρίσκεται για μια ακόμα φορά αντιμέτωπος με το ίδιο εκβιαστικό δίλημα που του τίθεται συνεχώς τα τελευταία 5 χρόνια. Νέο πιο σκληρό μνημόνιο ή κρατική χρεοκοπία, όπου και στις δύο περιπτώσεις πάλι ο ίδιος ο λαός θα χρεοκοπήσει, ενώ το μεγάλο κεφάλαιο ή τμήματά του θα τη βγάλουν καθαρή. Λύση μέσα στην Ευρώπη ζητάει ξεκάθαρα ο Υφυπουργός Επικρατείας και Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τέρενς Κουίκ. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός είναι μέσα στο αίμα μας, δεν το κουβεντιάζω. Και αυτό φυσικά ισχύει και για εμάς, τους ανεξάρτητους Έλληνες. Πάμε για συνολικά βιώσιμη λύση. Όχι στην υποταγή, δηλώνει η Χρυσή Αυγή. Ο Τσίπρας στην Ευρωβουλή ομολόγησε πως το όχι του ελληνικού λαού προδόθηκε και έγινε ναι με τη συνένεση των πολιτικών κομμάτων πλην Χρυσής Αυγής. Οι Έλληνες εθνικιστές εμένουν στην άποψή τους σταθερά ενάντια στις πολιτικές του αντιλαϊκού τόξου και λένε όχι στο μνημόνιο, όχι στην υποταγή.